Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πλήττει και φτωχοποιεί του εργαζόμενου και του συνταξιούχου. Τώρα προεκλογικά ανακοίνωσε μια καθυστερημένη και ανεπαρκή αύξηση του κατώτατου μισθού που έχει προπολού εξανεμιστεί από την εκτόξευση τη ακρίβεια και του πληθωρισμού. Πανηγυρίζει για την αύξηση των συντάξεων, αποκρύπτοντα ότι οφείλεται στον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 2017, ενώ έχει στερήσει από του συνταξιούχου τη 13η σύνταξη και τα αναδρομικά του. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι έχουν χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια στην ενέργεια και να αρνείται τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο λαός γνωρίζει. Η μόνη λύση σήμερα είναι η πολιτική αλλαγή και θα δώσει την απάντησή του στις εκλογές.